Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δ. Αλέξης Πολίτης, συμμετείχε στην διαβούλευση του κοινού επιχειρησιακού προγράμματος Interact Next Black Sea, το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά την 5η 11 Φεβρουαρίου. Για να συζητήσουμε για το πρόγραμμα αυτό, έχουμε καλέσει κοντά μας τον κύριο Αλέξη Πολίτη, εντεταλμένο Σύμβουλο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειάς μας, αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Κύριε Πολίτη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα κύριε Πασχαλίδη, την όμορφη καβάλα. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αναφερόμενοι στην συμμετοχή σας στην διαβούλευση του επιχειρησιακού αυτού προγράμματος, να αναφερθούμε στο τι αφορά ακριβώς το πρόγραμμα αυτό, καθώς και τις θεματικές ενότητες, τις οποίες συζητήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε. Βεβαίως. Αρχικά να πούμε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί το λέω διαρκώς εγώ αυτό, ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Οπότε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, το λέω ενδεικτικά ότι υπάρχουν, κυρία Πασχαλίδη, τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, τα γνωστά σε όλους Interreg. Αυτά τα προγράμματα έχουν συγκεκριμένους στόχους, είναι επί της ουσίας πιλωτικά καινοτόμα έργα, δηλαδή να μην τα μπερδεύουμε, να μην τα συγχαιούμε με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, γιατί συχνά γίνεται αυτό το μπέρδεμα ή αυτή, αν θέλετε, η παρεξήγηση των εννοιών. Τα οποία προγράμματα ΕΣΠΑ είναι κυρίως προγράμματα έργα υποδομής. Επίσης, μια άλλη σπουδαία διαφορά μεταξύ ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι ότι τα μεν ευρωπαϊκά προγράμματα προαπαιτούν συνεργασίες, διακρατικές συνέργειες δηλαδή, ενώ τα προγράμματα ΕΣΠΑ υλοποιούνται από έναν φορέα, έναν τελικό δικαιούχο. Το λέω έτσι για την εισαγωγή, ας πούμε, και να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Μάλιστα. Τα The Interreg, ένα εκ των οποίων ήταν και το εχθέσινο, διακρίνονται σε διασυνοριακά, όπως το γνωστό σε όλους Ελλάδα-Βουλγαρία, όπως και αυτό της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας, και τα διακρατικά. Τα διακρατικά είναι προγράμματα στα οποία δεν απαιτείται η γυτνίαση μεταξύ των κρατών, όπως συμβαίνει στα διασυνοριακά. Τώρα πάμε σε αυτό που με ρωτήσατε για την χθεσινή επιτροπή παρακολούθησης, να το πω έτσι, αυτό τη διαβούλευση που είχαμε. Έγινε διαδικτυακά, σαφέστατα, λόγω του κορονοϊού. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία να βρεθούμε, να συμβρεθούμε με τους εταίρους μας, να συμβρεθούμε με τους εκπροσώπους φορέων κρατών και επιτετραμένους διαφόρων κρατών από όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς γίνεται υβριδικά, με όλες τις, αν θέλετε, με όλες τις ατέλειες που έχει μια υβριδική διαδικασία, μια διαδικτυακή διαδικασία. Ωστόσο, έγινε αυτό το η διαβούλευση για το Interreg Next Black Sea, δηλαδή μιλάμε για το Interreg της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, κύριε Πασχαλίδη, είχε χρηματοδοτηθεί για την προγραμματική περίοδο 14 με 20 από την Ευρωπαϊκή Ένωση με περίπου 54 εκατομμύρια ευρώ. Και οι άξονες οι οποίοι είχαν χαραχθεί για την τότε προγραμματική περίοδο αφορούσαν την επιχειρηματικότητα, τις συνεργικές δράσεις στον τουρισμό και τον πολιτισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των θαλάσσιων αποβλήτων. Αυτά για την προηγούμενη προγραμματική. Εμείς καταθέσαμε τις απόψεις μας χθες. Χαράχθηκαν οι στρατηγικοί, αν θέλετε, άξονες και πυλώνες στους οποίους θα ποντάρει το επόμενο Interreg Next Black Sea. Και αυτή δεν είναι άλλη, πρώτον, από την εξυπνότερη Ευρώπη. Θα χρηματοδοτηθεί, θέλω να πιστεύω, γενναία όλη η καινοτομία και όλη η νεοφυής επιχειρηματικότητα σε όλες τις εκφάνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν συνεχεία έχουμε την κοινωνικότερη Ευρώπη. Θα έχουμε δράσεις που αφορούν την κοινωνική επιχείρηση και όχι μόνο, την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανεργίας. Η πιο πράσινη Ευρώπη είναι ένας στόχος, Green Europe, όπως λέμε συχνά, είναι ένας τεράστιος στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι είναι και ένας απόλυτος στόχος. Και από εκεί πέρα, ο τέταρτος άξονας ήταν και είναι η καλύτερη κυβερνητική συνεργασία στην Ευρώπη και δει στις συγκεκριμένες περιοχές που αφορούν την Μαύρη Θάλασσα. Αυτά εν ολίγης, και από εκεί πέρα για την ιστορία το λέω, και αν θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε κιόλας, ότι η περιφέρειά μας ήδη τρέχει ένα πρόγραμμα Interreg τέτοιου τύπου, το γνωστό DASIAT, το οποίο δυστυχώς λόγω του κορονοϊού χτυπήθηκε ανελέητα. Αυτή τη στιγμή τελούμε σε μια ολιγόμενη αναστολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας έχει οριστεί αυτό, αλλά θα ξαναξεκινήσουμε σε λίγες εβδομάδες, θέλω να πιστεύω, ώστε να τελειώσει και να παραδοθεί το έργο. Το συγκεκριμένο έργο έχει ένα προϋπολογισμό της τάξης των 100.000 παρακάτι ευρώ για την περιφέρειά μας. Επικεφαλής εταίρος είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης του Δέλτα του Δουνάβεως από τη Ρουμανία.
Συμμετέχουν φορείς από τη Ρουμανία, από την Ελλάδα είναι η περιφέρειά μας, η Ουκρανία από την, συγγνώμη, ο Οργανισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ουκρανίας και από εκεί πέρα έχουμε και ένα πανεπιστήμιο, σχολή θαλάσσιων επιστημών από την Τουρκία. Είναι ένα σπουδαίο πρόγραμμα που δεν, επί της ουσίας, αυτό που θέλει να πετύχει είναι να επικεντρώνεται στη συνεργασία, στη συνέργεια μεταξύ των χωρών που ασχολούνται με υδατοκαλλιέργειες. Προκειμένου να βελτιωθούν οι καλές μας πρακτικές, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι αναπαραγωγής, ήδη τρέξαμε διάφορα workshops, κάποια εργαστήρια τα οποία θα τα εντείνουμε μόλις ανοίξει το πρόγραμμα για ανταλλαγή καλών πρακτικών με τους εταίρους. Ήδη επισκεφτήκαμε με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι προσήλθαν εδώ το 19 και επιτρέπονταν τα ταξίδια. Επισκεφτήκαμε δύο επιχειρήσεις, μία στη Ροδόπη και μία στην Καβάλα, που ασχολούνται με την υδατοκαλλιέργεια και το Ινάλε εδώ στην Καβάλα. Και ο απότερος στόχος, και αυτό θα γίνει, είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων, στην οποία θα υπάρχουν επιχειρήσεις, θα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης από όλα τα συμμετέχοντα κράτη, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να έχουν μια διαδικτυακή, αν θέλετε, αλληλεπίδραση και θα μπορούν να ανταλλάσσουν τις καλές τους πρακτικές. Είναι πολύ σπουδαία όλα αυτά και αφορούν και πολύ κόσμο, πιστέψτε μου. Μάλιστα, κύριε Πουλίτη, να μείνουμε λίγο στο πρόγραμμα Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, το προηγούμενο το οποίο συζητούσαμε. Βρίσκεται σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή και σίγουρα αυτά τα προγράμματα από την έναρξη της δημιουργίας τους ως την υλοποίησή τους, η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός από την περιφέρεια για το πού θα αξιοποιηθούν και πώς οι πόροι όταν θα φτάσουμε στο σημείο αυτό? Ναι, βέβαια. Εμείς το αναφέραμε και στην διαβούλευση που έγινε, ότι σαν περιφέρεια, όταν με το καλό ανοίξουν οι προσκλήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, όταν με το καλό ανοίξουν, θα στοχεύσουμε στους δύο πρώτους άξονες που σας ανέφερα, δηλαδή στην ξυπνότερη Ευρώπη, δηλαδή στην οφή, επιχειρηματικότητα, είναι ένα στοίχημα δικό μας, και επίσης στην πράσινη ανάπτυξη. Η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο στοίχημα. Θέλει να πετύχει την απόλυτη πράσινη ανάπτυξη στις τάξεις της. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ήδη βλέπω ότι γίνονται πράγματα. Φερρυπίν θα αναφέρω, για παράδειγμα, το πρόγραμμα το CIRC Pro, ένα άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που τρέχει η περιφέρειά μας, για το οποίο είμαι πολύ περήφανος και το οποίο επί της ουσίας φέρει το ιδεώδες της κυκλικής οικονομίας, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Μοιάζει με την ανακύκλωση, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Η κυκλική οικονομία σημαίνει ότι παίρνουμε ένα προϊόν και δεν το χρησιμοποιούμε και το πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες μέχρι να φτάσει στον κάλαθο των αχρήστων της χρησιμοποίησής του, επιμέρους χρησιμοποίησής του. Εμείς ήδη τρέχουμε στην περιφερειά μας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την κυκλική οικονομία. Όλο αυτό προσβλέπει στην πράσινη ανάπτυξη, στην πράσινη Ευρώπη, και νομίζω ότι σε λίγα χρόνια, ήδη στην Ευρώπη γίνεται αυτό, όλα τα μοντέλα οικονομίας, τα οποία μάλλον είναι γραμμικά, και αυτό είναι πολύ κακό, γιατί γραμμικό μοντέλο είναι τελματώδες και κάποια στιγμή θα οδηγήσει στην απόλυτη καταστροφή, όλα τα μοντέλα οικονομίας θα γίνουν κυκλικά, θα γίνουν πιο πράσινα, και είναι και μονόδρομος, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές. Πρωτίστως, γιατί για αυτούς μεριμνούμε και για αυτούς δουλεύουμε. Μάλιστα, κύριε Πολίτη, αναφέρατε πριν ότι οι συνθήκες της πανδημίας αδρανοποίησαν λίγο την εξέλιξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Υπάρχει όμως κάποια ενημέρωση για το πότε θα μπορέσουν να επανέλθουν τα πράγματα στην προτερή τους κατάσταση? Κοιτάξτε, δηλαδή, ήταν δύο οι παράγοντες που, αν θέλετε, μας καθιστούν και λιγότερο τυχερούς, να το πω έτσι. Μιας και εμείς αναλάβαμε. Εγώ προσωπικά ανέλαβα το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο άμα τη λήξη της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, 14 με 20. Η νέα προγραμματική περίοδος 21-27 ακόμα δεν έχει ανοίξει. Ήδη γίνονται διαβουλεύσεις, γίνονται τεράστιες ζυμώσεις σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Και νομίζω ότι δεν απέχουμε πολύ. Σε κάποιες εβδομάδες εκτιμώ ότι σιγά σιγά θα ανοίξει όλο αυτό το πλαίσιο. Και ο κορονοϊός έπαιξε τεράστιο ρόλο. Όλη αυτή η ιστορία με την πανδημία δυστυχώς καθήλωσε κάποια πράγματα. Ωστόσο, εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι ώστε να, όταν θα ανοίξουν οι προσκλήσεις, να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ήδη μιλάμε και με εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά και με την υπηρεσία, για την οποία υπηρεσία είμαι περήφανος και θέλω να το πω και δημόσια. Έχουμε τη φίλη μου, τη Βούλα τη Χουρίδου, εκεί στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, η οποία πραγματικά υπερβάλλει αυτόν. Είναι λίγοι οι απομείναντες υπάλληλοι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, ωστόσο νομίζω ότι κάνουν μια πολύ σπουδαία δουλειά. Είμαι αισιόδοξος ότι όλα αυτά θα αλλάξουν. Τους άλλους βλέπετε ότι η πορεία της πανδημίας βαίνει επί τα βελτίωση, βελτιώνεται σιγά σιγά.
κάποια στιγμή θεωρώ ότι μετά το καλοκαίρι ίσως έχουμε αφήσει την πανδημία, θα έχουμε αφήσει την πανδημία πίσω μας. Όλο αυτό θα βοηθήσει και την ατομομηχανή που λέγεται Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις να πάρει μπρος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα, το βλέπετε εσείς, όχι μόνο στα ευρωπαϊκά προγράμματα, όλες οι εκφάνσεις της ζωής μας δυστυχώς καθυλώθηκαν λόγω της πανδημίας. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, κύριε Πολίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Να είστε καλά.